Αλλάζει από Δευτέρα ο τρόπο υπολογισμού συμμετοχή στα φάρμακα των ασφαλισμένων του Εθνικού Οργανισμού Παροχή Υπηρεσιών Υγεία. Καθώ η διαφορά μεταξύ ασφαλιστική και γενική τιμή θα επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τον ασφαλισμένο. Ο κόσμο πρέπει να γνωρίζει ότι από σήμερα αλλάζει ο τρόπο αποζημίωση των συνταγών από πλευρά του ΕΟΠΗ. Και για να το καταλάβουν καλά, πρέπει να πούμε ότι από σήμερα θα πρέπει να βάλουν πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη. Δηλαδή, μέχρι χθε. Το 50% μεταξύ λιανικής τιμής και τιμής αναφοράς, και θα εξηγήσω για ποιο πράγμα μιλάω, το 50% το πλήρωνε ΟΠΗ και το άλλο 50% το πλήρωνε ασφαλισμένος. Σήμερα, όλο το ποσό μεταξύ τιμής αναφοράς και λιανικής τιμής το πληρώνει ο ίδιος ο ασφαλισμένος. Αυτό σημαίνει ότι διαφοροποιείται το ποσοστό συμμετοχής σε μεγάλο βαθμό, ειδικά στα πρωτότυπα φάρμακα. Θα σας πω ένα παράδειγμα και διερωτώ με, ας πούμε, γιατί το συγκεκριμένο φάρμακο στο οποίο θα αναφερθώ δεν έχει αντίγραφο και αναφέρομαι στο σκεύασμα Λυρίκα, το οποίο ηλιανική τιμή είναι 48 ευρώ και η αποζημίωση από πλευρά του ΕΟΠΗ είναι μόλις 14 ευρώ. Δηλαδή ο ασφαλισμένος θα πληρώνει για τα 14 ευρώ συμμετοχή 3,5 ευρώ, συν 35, 38. Ουσιαστικά ο ΕΟΠΗ θα πληρώνει μόνο τα 10 από το 48. Αυτό σημαίνει ότι η συμμετοχή του συγκεκριμένου φαρμάκου φτάνει περίπου στο 80 με 85% σε σχέση με το χθε που άγγιζε περίπου το 40%. Παράλληλα, από την 1η Πρώτη του 2014 έρχεται και νέα επιβάρυνση, αφού ασφαλισμένο θα πρέπει να καταβάλει στο φαρμακοποιό ένα ευρώ για κάθε συνταγή. Πρέπει επίση να πούμε στον κόσμο ότι από 1η Πρώτη του 2014 θα πρέπει να καταβάλει στον φαρμακοποιό ένα ευρώ για κάθε συνταγή. Τι σημαίνει αυτό. Εάν μια συνταγή έχει ένα φάρμακο αξίας 3 ευρώ, ο ασφαλισμένος θα καταβάλει περίπου το 30% της αξίας του συγκεκριμένου φαρμάκου. Αν ένα ασφαλισμένο προσέρχεται στο φαρμακείο και έχει τρει συνταγέ, γιατί δεν μπορούν περισσότερα από τρία σκευάσματα να γράψουν στην κάθε συνταγή, τότε θα πρέπει να καταβάλει τρία ή τέσσερα ή πέντε ανάλογα με το νούμερο των συνταγών που θα έρχονται στο φαρμακείο. Προσπαθώ όμω να καταλάβω γιατί θα πρέπει σε αυτή τη χώρα να έχουμε ασφαλισμένους δύο ταχυτήτων, να έχουμε πολίτες δύο ταχυτήτων μεταξύ των ασθενών. Δηλαδή οι ασθενείς των οποίων η οικονομική δυνατότητα υπάρχει να μπορούν να απολαμβάνουν τις χρήσεις των φαρμάκων που το αποτέλεσμά τους είναι πάρα πολύ καλό σε σχέση με εκείνους οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα και υποχρεούνται να πάρουν φάρμακα των οποίων η αποτελεσματικότητα δεν γνωρίζουμε αν είναι αυτή που πραγματικά είναι. Συνεπώς θα πρέπει να πούμε σε αυτούς οι οποίοι μας κυβερνούν ότι όλοι οι ασφαλισμένοι έχουν το ίδιο δικαίωμα. Θα πρέπει να του δίδεται η δυνατότητα να επιλέγουν το δικό του φάρμακο, όχι με βάση την οικονομική κατάσταση, αλλά με βάση την αποκατάσταση τη υγεία των ασθενών. Για να μπορούμε να λέμε ότι ζούμε σε μια εύνομη χώρα όπου του πολίτε του αντιμετωπίζουμε με τα ίδια κριτήρια. Δυστυχώ, από ό,τι φαίνεται, όμω στην Ελλάδα αυτό δεν συμβαίνει.